Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της Δέλτα Τηλεόρασης, φίλοι και φίλες της ώρας αιχμής, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ξεκινούμε μαζί την εβδομάδα μας ενημερωτικά με ώρα αιχμής, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι μεσολάβησε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εξελίξεις. Όλα αυτά θα τα καταγράψουμε μαζί και σήμερα, ξεκινώντας ευθύς αμέσως. Κοντά σας επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, με την ώρα αιχμής. Δεν κατάφερε να μας κάμψει η αρρώστια που μας κατέβαλε τις προηγούμενες ημέρες. Άλλωστε, την Παρασκευή ήμουνα κοντά σας σήμερα. Είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε και ραδιοφωνικά. Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά, πολύ δυναμικά, καταγράφοντας όλα όσα συμβαίνουν, πάντα με γνώμονα τον Εύρο και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φυσικά, έχοντας το βλέμμα, τα μικρόφωνα αλλά και τις καμερές μας στραμμένα και στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις. Είμαστε κοντά σας μόλις ένα λεπτάκι μετά τις 7.30. Μαζί θα πάμε όπως πάντα μέχρι και τις 9 παρα 10, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Μαρία Χρύσα Τσταμπουλίδου. Ωστόσο, πριν το κάνουμε, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις αλλά και συνδέσεις για εσάς σήμερα. Το είπα στην αρχή, το επαναλαμβάνω και τώρα. Θα καταγράψουμε τις εξελίξεις με γνώμονα κυρίως τον Εύρο και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αργότερα, στη ροή της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τη Μαρία την Αμπατζή για όλα όσα τρέχουν κυρίως με φόντο τον Δήμο της Κομοτηνής. Στο πρώτο μέρος, ωστόσο, θα εμβαθύνουμε στις εξελίξεις που αφορούν στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Είχαμε μία ακόμη διάσωση ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. 39 άνθρωποι διεσώθησαν. Βέβαια, το γεγονός ότι ακόμη μία βάρκα εντοπίστηκε πολύ κοντά στα ανοιχτά της πρωτεύουσας του Εύρου καταδεικνύει το γεγονός ότι οι διακινητές έχουν γίνει αρκετά θρασίτεροι, καθότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό όπου βάρκα εντοπίστηκε στα λίγο ανοιχτά, μάλλον αρκετά κοντά στα χερσαία όρια του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, αρκετά κοντά στη ζώνη λιμένος της πρωτεύουσας του Εύρου. Και αυτό θα είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε για εσάς συζήτηση με τον κύριο Χαρέλα και τον κύριο Δερβεντλή, με τον πρόεδρο δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων του Εύρου. Μια συζήτηση η οποία θα εστιάσει και στις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Θα δούμε με την δική τους βοήθεια πώς οι άνθρωποι απασχολούνται αυτή τη στιγμή, με τι συνθήκες, τι ανάγκες υπάρχουν και φυσικά πώς κυλά η αναχέτηση των ροών, των αυξημένων ροών προσφύγων και μεταναστών, κυρίως με φόντο πάντα και με γνώμονα τα σύνορα του Εύρου. Στο δεύτερο μέρος έχουμε ζωντανή σύνδεση για σας. Θα έχουμε μαζί μας τον αερολιμενάρχη του αεροδρομίου Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, καθότι ολοκληρώθηκε το αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο έθεσε επιτάπητο στις συνδυασμένες μεταφορές, την ενέργεια και εν γέννη την αναπτυξιακή προοπτική που προκύπτει μέσω των δύο. Ένα αναπτυξιακό συνέδριο στο οποίο υπόθηκαν αρκετά, μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Ζαντανίδη, πώς αυτή η πολυπόθετη, η ζητούμενη και η χιλιοϋπομένη ανάπτυξη δύναται να περάσει και μέσα από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Μια μεγάλη εκπομπή και σήμερα για σας, όχι μόνο χρονικά, η χρονική της διάρκεια ούτως ή άλλως είναι προκαθορισμένη, ωστόσο με πολλά θέματα, με πολλή ενημέρωση και με συνδέσεις. Όλα αυτά θα έχετε δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε σήμερα και να τα καταγράψουμε και με τη δική σας βοήθεια μέχρι και την έναρξη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Προλόγιστα ότι θα ξεκινούσαμε με ρεπορτάζ και με το θέμα ακριβώς που αφορά στην διάσωση των 39 παράνομων μεταναστών στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας με συζήτηση. Τριανταεννέα παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νωρίς το πρωί από στελέχη του λιμενικού σώματος ανοιχτά του Θρακικού Πελάγου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του alexpoli.gr, πρόκειται για 35 Αφγανούς και 4 Ιρανούς, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 παιδιά. Αρχικός στόχος ήταν να μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκεται στο φυλάκιο. Δεδομένης της πληρότητάς του, μεταφέρθηκαν σε λιώμενο κτίριο στο χώρο του λιμανιού, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Με συζήτηση θα συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας είπα από την αρχή, από τον πρόλογό μας, ότι σήμερα θα εμβαθύνουμε σε εξελίξεις που αφορούν στους συνοριακούς φύλακες, με γνώμονα κυρίως
την φύλαξη του Εύρου, των χερσαίων συνόρων αλλά και των θαλάσσιων. Το κομμάτι που θα απασχολεί σε εμάς φυσικά στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολουθεί είναι το κομμάτι των χερσαίων συνόρων. Και ποιοι καλύτεροι για μια τέτοια συζήτηση από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας στο στούντιο της Ώρας Αιχμής. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων. Ο κύριος Χαρέλας είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Σκέρα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την δυνατότητα. Κοντά μας και ένας άνθρωπος ακόμη πιο γνώριμος, θα μου επιτρέψετε, αγαπητέ κύριε Χαρέλα, ελώ της ικανότητας και της δυνατότητας που μας δίνεται να μιλάμε διαζώσεις ακόμη τακτικότερα, ο κύριος Δερβετλής, εκπροσωπώντας φυσικά ως γραμματέας τον Σύλλογο, την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων στον Εύρο. Κύριε Δερβετλή, καλησπέρα και σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Μας δίνεται η ευκαιρία να καταγράψουμε την κατάσταση, φίλες και φίλοι, σε επίπεδο πανελλαδικό, με γνώμονα φυσικά κυρίως τις εξελίξεις που διέπουν την γραμμή, τη δική μας συνοριακή γραμμή στον Εύρο, την πρώτη κυριολεκτικά γραμμή αναχέτησης και αντιμετώπισης των κυμάτων προσφύγων και μεταναστών. Κύριε Χαρέλα, μου δίνεται ευκαιρία με εσάς να εμβαθύνω λιγάκι σε ένα δημοσίευμα, μάλλον σε μια σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία μας προκάλεσαν προφανώς αρνητική εντύπωση. Από την πρώτη στιγμή, αρκετοί εξ ημών μιλήσαμε για προπαγάνδα που εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Φυσικά, αναφέρομαι στα δημοσιεύματα και στις φωτογραφίες που τα συνόδευαν, που έκαναν λόγο για κακοποίηση και κακομεταχείριση προσφύγων και μεταναστών στα χέρια συνοριακών φυλάκων. Πρόεδρε, θέλω το δικό σας σχόλιο. Κατά πόσο αληθεύουν τέτοια δημοσιεύματα? Κύριε Σκέβα, τα παρακολουθούμε και εμείς και το τελευταίο διάστημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων έχει εκδώσει και ένα δελτίο τύπου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ήταν τα αρχικά δημοσιεύματα, νομίζω, από την πλευρά της Τουρκίας που έδειχναν τους ημίγυμνους άνδρες να προσπαθούν να ζεσταθούν μέσα σε ένα τουρκικό καφενείο. Είναι εικόνες που μας θυμίζουν πάρα πολύ καλά την περίοδο του πραξικοπήματος. Εξηγούμε γιατί και πώς συμβαίνει αυτό. Από την άλλη όμως, ο συνοριακός φύλακας σήμερα, κυρίως ο συνάδελφος που υπηρετεί εδώ στον Εύρο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Λειτουργεί μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται από τον νόμο και από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας. Αυτό κάνουμε και θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορεί και όλος ο κόσμος, γιατί βγαίνουν σήμερα αυτά τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Εδώ και δύο μήνες λοιπόν, με εντολή του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, έχουμε εντατικοποιήσει πάρα πολύ τα μπλόκα της συνοριοφυλακής γενικότερα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Εύρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ένα stop, ένα φραγμό στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών που προσπαθούν να φέρουν στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες. Τους κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κακό και πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτά τα κυκλώματα που εδρεύουν τα περισσότερα στη γειτονική χώρα. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να φτάσουν οι μετανάστες στον τελικό τους προορισμό, που είναι είτε η Θεσσαλονίκη είτε η Αθήνα, για να πληρωθούν αυτά τα κυκλώματα, και είναι λοιπόν μια συγκεκριμένη μορφή πίεσης προς την ελληνική πλευρά, από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία, έτσι ώστε να χτυπήσουν και να δημιουργήσουν το πλήγμα αυτό που θέλουν στην ελληνική συνοριοφυλακή, για να σταματήσουμε λοιπόν όλον αυτό τον αγώνα που έχουμε κάνει. Με θάρρος θα σας έλεγα λοιπόν ότι όχι μόνο δεν συμβαίνουν αυτά τα οποία επικαλούνται απέναντι, γιατί και από τη δική μας την πλευρά δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκουμε και έχουμε και αποδείξεις, όχι απλά υποθέσεις, κακοποιημένους μετανάστες, και αμέσως θα πάμε να τους περιθάψουμε, θα πάνε, θα νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, οι σχετικοί φορείς όλοι θα δραστηριοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όμως δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να φυλάξουμε τα σύνορα όπως πρέπει. Τα κέντρα φιλοξενίας είναι γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα, που αποδεικνύεται ποια είναι η δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοί μου. Η χώρα είναι γεμάτη με μετανάστες και πρόσφυγες. Βλέπουμε τι γίνεται, είμαστε πολύ λίγοι, και παράλληλα, ενώ υπάρχουν αυτές οι εντολές του αρχηγείου μας που θέλουμε να χτυπήσουμε στοχευμένα τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών, έχουμε από την απέναντι πλευρά ένα διαφορετικό μοντέλο που θέλουν να μας πλήξουν, να σταματήσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα την οποία κάνουμε με τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Θα εμβαθύνω στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, θα εμβαθύνω στα θέματα του εξοπλισμού, θα εμβαθύνω επίσης και στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς σας, η οποία πράγματι είναι αυταπόδεικτη. Πρόεδρε, θα το κάνω όμως στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ για λίγο ακόμη, κύριε Δερβετλή, με τη δική σας βοήθεια, στο ίδιο θέμα, γιατί τα πρώτα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως, τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και μαζί είχαμε συζητήσει στο τηλέφωνο, είχαμε δηλώσει τότε και από τον Χρυσοβαλάτη του Γιαλαμά, τον πρόεδρο της Ένωσης, από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Τουφάκη, κατηγορηματική διάψευση από την πρώτη στιγμή. Με γνώμονα αυτό και με αφορμή την επισήμανση του κυρίου Χαρέλα, θέλω να ρωτήσω τελικώς, κύριε Δερβετλή,
μήπως πράγματι θέλει να χτυπηθεί με αυτόν τον τρόπο η πολύ καλή δουλειά που γίνεται πράγματι στα σύνορα του Εύρου. Αυτό αποδεικνύει η συνεχόμενη αναφορά των τουρκικών μέσων σε συμβάντα με μετανάστες, ότι η Ελλάδα περνάει μετανάστες απέναντι στην Τουρκία. Αυτό αποδεικνύεται με τη συνεχή αναφορά τους, ότι δηλαδή προσπαθούν να μας υποδείξουν πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε στον δρόμο, συνεχίζουμε να είμαστε μπροστά στο ποτάμι, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μέσα ακριβώς σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει η υπηρεσία, οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι υπηρεσιακοί. Συνεχίζουμε να είμαστε στον δρόμο, να πραγματοποιούμε τα ΣΤΕΚ, στα σημεία ελέγχου και να καταγράφουμε καθημερινά επιτυχίες και χτυπήματα κατά των κυκλωμάτων διακίνησης. Σήμερα το πρωί είχαμε και το παρουσιάσαμε νωρίτερα. Είχαμε περίπτωση με 39 ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στα ανοιχτά της πόλης. Έχουμε συζητήσει μαζί ξανά γι' αυτό, κύριε Δερβετλή. Ωστόσο, χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε εκ νέου on camera και στο στούντιο την κουβέντα. Σας είχα ρωτήσει πριν από λίγες ημέρες αν τελικώς τέτοια περιστατικά καταδεικνύουν πόσο θρασίτηροι έχουν γίνει οι ίδιοι διακινητές. Και το λέω γιατί και εσείς και ο κύριος Χαρέλας και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, ξέρετε πολλά από τα περάσματα που χρησιμοποιούνται. Φαίνεται ότι η ευρηματικότητα έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ανοίγουν μονοπάτια τα οποία τα θεωρεί κανείς απίθανα περπατώντας στη σύνοριογραμμή. Γιατί έχουν γίνει τόσο θρασίτεροι οι διακινητές και πώς αντιμετωπίζονται στην πράξη, κύριε Δρεβιλή? Νομίζω ότι το γιατί το απαντάει, η απάντηση είναι απλή. Διότι τα χρήματα που το διακίνημα, τα χρήματα που διακινούνται μέσω των κυκλωμάτων είναι τεράστια ποσά. Επομένως, το να σημειώνει μεγάλες επιτυχίες η ελληνική αστυνομία, οι υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και να μην καρπώνονται τα χρήματα που υπολογίζουν τα κυκλώματα, οδηγούν κάποιους ανθρώπους σε αυτή την πρακτική, σε αυτή τη λογική των δημοσιευμάτων και όλων αυτών των πραγμάτων που προσπαθούν να μας πατρονάρουν, να μας καθοδηγήσουν πάνω στη δουλειά μας. Άλλωστε, ότι το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχαμε διακινήσεις με βαν τα οποία ερχόντουσαν είτε κλεμμένα είτε κανονικά από τη Βουλγαρία, διακινούσαν λαθρομετανάστες, ανήλικα παιδιά, τα οποία είχαμε αρκετά ατυχήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Γεγονός. Αυτό που έκανε και τη δουλειά μας επικίνδυνη, αλλά έθετε και σε κίνδυνο και την σωματική ακυρότητα ανυπουσίατος των πολιτών. Μου δίνετε καλή αφορμή να σταθώ σε αυτό. Πρόεδρε, το ανέφερα προηγουμένως. Με τη δική σας βοήθεια μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο σε επίπεδο επιχειρησιακό, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά για την κατάσταση που διέπει τους συνοριακούς φύλακες σε επίπεδο χώρας. Με τον κύριο Δερβετλή, με τον κύριο Γιαλαμά, συζητούμε τακτικά μας, μεταφέρουν την κατάσταση που αφορά στον κλάδο, έχοντας επισημάνει πολλές φορές ότι πάνε χρόνια την τελευταία ουσιαστική ενίσχυση σε εξοπλισμό. Μιλώ και για τα πιο απλά κομμάτια, όχι μόνο για ένα όχημα κίνησης, ένα μέσο, επιχειρησιακό μέσο, αλλά και τον ίδιο τον επιχειρησιακό σας εξοπλισμό, ηματισμό, πράγματα τα οποία φαντάζουν απλά, αλλά είναι ένα κόστος το οποίο, αυτό μου έχει επισημάνει ο κ. Δετλής, μου το έχει πει και ο κ. Γιαλαμάς, επομίζεστε 100% οι συνοριακοί φύλακες. Γεγονός το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, γεννά προβληματισμούς και ερωτήματα. Σε καιρό κρίσης αυτό συμβαίνει, αλλά επιτρέψτε μου όμως να συμπληρώσω λίγο στο προηγούμενο. Παρακαλώ κύριε Χαρέλα. Τώρα το θυμήθηκα. Πριν χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προτείνει από την πλευρά, αφού έβλεπε πλέον ότι το φαινόμενο της παρανόμης μετακίνησης των μεταναστών κλπ. Είναι από την πλευρά της Τουρκίας, είχε προτείνει τις κοινές περιπολίες του Frontex με Τούρκους αστυνομικούς από στον χώρο της Τουρκίας. Δεν το δέχθηκε βέβαια η Τουρκία. Σήμερα λοιπόν κατηγορούμαστε για αυτό που κατηγορούμαστε. Ας το δεχθεί επιτέλους, να δούμε τελικά ποιος προωθεί ποιον. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσει και κάνει περιπολίες μέσω του Frontex στο έδαφος της Τουρκίας, από εκεί που γεννούνται τα περάσματα, θα σταματήσουν και τα περάσματα και θα σταματήσει το κατηγορό και και η προπαγάνδα. Είναι, νομίζω, είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο θα πρέπει να εντείνει την προσπάθεια της και η ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσουν να λένε αυτά που λένε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Frontex, να γίνονται αυτές οι περιπολίες, να δούμε τελικά αν θα κόψουν
τα ηρωές προς την Ελλάδα ή αν τελικά εμείς είμαστε που δημιουργούμε το πρόβλημα στο μεταναστευτικό της Τουρκίας. Τώρα, κύριε Χαρλά, να ανοίξω τη συζήτηση περί ανάγκης ευρωπαϊκής, πραγματικής ευρωπαϊκής παρουσίας και ενίσχυσης στα δικά μας σύνορα και στην αντιμετώπιση προσφυγικού και μεταναστευτικού. Η σημερινή εκπομπή δεν θα μας φτάσει, ωστόσο αντιλαμβάνομαι απόλυτα, την ουσία του επιχειρήματος και δεσμεύομαι να το δούμε στην πράξη και να το δούμε αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πόσο υπαρκτή ή ανύπαρκτη είναι η ευρωπαϊκή παρουσία και βοήθεια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των μεγάλων κυμάτων προσφύγων και μεταναστών. Μας δίνεται πολύ καλή αφορμή να το αναζητήσουμε περαιτέρω. Είναι κεφάλαιο που θέλετε σειρά εκπομπών. Ω, σίγουρα, σίγουρα. Δεν έχετε καθόλου άδικο. Εδώ είμαστε για να το κάνουμε με τη συνδρομή σας. Και με τη συνδρομή σας. Θα απαντήσω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι όσο αφορά το θέμα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του ηματισμού, αν το θέλετε, που θα πρέπει να έχουν οι συναδελφοί μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι εδώ και αρκετά χρόνια αγοράζουμε μόνοι μας τα είδη που χρειαζόμαστε και πολλές φορές αγοράζουμε μάλιστα και με τη συνδρομή, αν θέλετε, και του συνδικαλιστικού φορέα και άλλον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για να επιχειρούμε, αν το θέλετε. Όπως ενδεχομένως και άλλα, ενδεχομένως κάποια άλλα είδη πρώτης ανάγκης, γάντια, μάσκες κλπ. Είμαστε αναγκασμένοι και από αυτά ακόμη να αγοράζουμε. Είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τελευταίο των τελευταίων ετών. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε πάνω από 10, 12, 15 χρόνια ίσως να πάρουμε στολές για να μπορούμε να επιχειρήσουμε και αυτό όλα τα αγοράζουμε από την τσέπη μας. Το θέμα είναι ποιο. Θα πρέπει σαφώς η πολιτεία και το Υπουργείο το δικό μας, το Υπουργείο το Οικονομικό, αν το θέλετε, η κάθε κυβέρνηση να ασχολείται με αυτό, έτσι ώστε να έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό που απαιτείται, να υπάρχει και το ομοιόμορφο, αν το θέλετε, στολής, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ομοιόμορφο. Δεν υπάρχει ομοιόμορφο και είμαστε αναγκασμένοι μάλιστα να τιμωρούμαστε, αν το θέλετε, από τους επικεφαλείς μας, γιατί δεν έχουμε το ομοιόμορφο της στόλης. Μα πώς να το έχουμε ομοιόμορφο? Όλοι αγοράζουμε τον ηματισμό μας από διάφορα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι όλα ομοιόμορφα. Σαφώς και υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά δεν μας χορηγεί πλέον η υπηρεσία τις στόλες αυτές που πρέπει. Άρα λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να βάζουμε και τον οβολό του καθενός, αλλά και τον οβολό του συνδικαλιστικού μας φορέα, για να μπορούμε να παίρνουμε όσο το δυνατόν ομοιόμορφα, θα σας το πω εγώ, αυτά που χρειαζόμαστε για να επιχειρούμε. Σε επιχειρησιακά μέσα, Πρόεδρε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Και το λέω σκεπτόμενος ότι σε αντίστοιχη κουφέντα με τους αστυνομικούς υπαλλήλους στο προηγούμενο διάστημα μου είχαν πει ότι πολλά οχήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το κ. Ζευραντίδης το καταλαβαίνει απόλυτα. Είμαι βέβαιος και εσείς. Λέω τη συχνότητα τη χρήση και των πολλών χιλιόμετρων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που αναγκάζεται να κάνει μια σειρά οχημάτων. Και σας το ρωτώ, σκεπτόμενος επίσης και αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Τα κέντρα έχουν γεμίσει. Όπερ σημαίνει ότι κινείστε και μετακινείστε με τα πόδια και με τα επιχειρησιακά μέσα σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ο οποίος όμως για να φέρει αποτελέσματα οδηγεί και σε μια φθορά των επιχειρησιακών μέσων. Κόβουμε πολλά χιλιόμετρα. Κόβουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το θέτετε στην ακριβή του διάσταση. Σας ευχαριστώ. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Είναι και το θέμα της κούρασης των οδηγών που αναγκάζονται 8 ώρες να είναι συνέχεια πάνω στο τιμόνι κλπ. Ακόμη και των μεταναστών που θα πρέπει να τους περισυλλέξουμε, να τους μεταφέρουμε στο ένα κέντρο, μετά να τους πάμε στο άλλο κλπ. Δεν μπορεί λοιπόν τα οχήματα αυτά να είναι παλαιά και να έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια. Τη δική μας, αλλά και αυτό που μεταφέρουμε μέσα, σε κάθε περίπτωση. Ούτε μπορούμε σήμερα, εν έτη 2018, αυτό που αναρωτιέται η ελληνική κοινωνία, ξέρετε ποιο είναι, ότι βλέπει, παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων και γενικότερα στην ειδησιογραφία, ότι υπάρχει πακτολός χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό στη χώρα μας και γενικότερα στις χώρες που μαστίζονται από το μεταναστευτικό. Παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή ακούει στο ίδιο δελτίο, ενώ υπάρχει πακτολός χρημάτων για τέτοιου είδους προγράμματα και οχήματα και επιχειρησιακό εξοπλισμό κλπ. Την ίδια ώρα να μιλάμε για τα λάστιχα που δεν έχουμε στα περιπολικά, για το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα που έχουμε στα αυτοκίνητα τα παλιά, για το γεγονός ότι δεν έχουμε ηματισμό και τέτοια. Και αναρωτιέται λοιπόν, και ορθώς αναρωτιέται, άρα λοιπόν, πού υπάρχει το πρόβλημα? Δίνονται χρήματα, αλλά δεν υπάρχει εξοπλισμός. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνολικών Φυλάκων, εδώ και χρόνια, ξέρετε τι λέμε, δεν θέλουμε χρήματα. Ας μας δίνει ο Frontex από έξω τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε απευθείας. Αν είναι να έρχονται τα χρήματα αυτά και να μεταφέρονται ή να μεταβιβάζονται αλλού και να μην πάνε τελικά στον τελικό αποδέκτη ή να μην είναι τα υλικά αυτά που πρέπει να είναι, καλά είναι να μας έρχονται κατευθείαν τα υλικά. Τα οχήματα, βαν, θερμοβάν. Θερμοβάν ο Εύρος δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν είχε θερμοβάν και μιλάμε για τα οχήματα, τις κλούβες, τα βανάκια που έχουν τη θερμική κάμερα μέσα και βλέπει ο άλλος από την κάμερά του και από την οθόνη του υπολογιστή του τι γίνεται περιμετρικά κάποιων χιλιόμετρων. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Έχει η Βουλγαρία, έχει η Φιλανδία, έχει η Νορβηγία, έχουν χώρες που δεν έχουν μετανάστευση και η Ελλάδα που έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στα σύνορά μας να μην έχει ένα θερμοβάν. Είναι τραγικό αυτό.
Κρατώ την επισήμανση και τη μεταφέρω αυτούς στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Θα επανέλθω με ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χαρέλα, ένα θέμα το οποίο θέσαμε μαζί, κύριε Δερβετλή, και γυρνάω σε εσάς γιατί είναι πολύ νοπή η μνήμη της αναφοράς του συγκεκριμένου θέματος και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό το οποίο αξίζει να προβληματίσει την πολιτεία από εδώ και πέρα, ή θα πω εγώ, θα έπρεπε ήδη να την έχει προβληματίσει. Μου είχατε πει πέρα από τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, γιατί κινητήριος δύναμη για το επιχειρησιακό μέσο πρόεδρε είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος το δουλεύει. Είναι αυτονόητο. Μου είχατε πει κάτι πολύ σημαντικό. Η σειρά σας, η συνοριακή φύλακη, ουσιαστικά μπήκατε μαζί. Έχουν περάσει κάποια χρόνια τα οποία είστε κυριολεκτικά επάνω στο δρόμο, επάνω στην περιπολία και τα χρόνια περνούν. Το σώμα γυράσκει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει προοπτική ανανέωσης με νέες προσλήψεις από πίσω. Τι γίνεται? Μου δίνεται με καλή πάσα να αναφερθώ και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με την υφυπουργό, την κυρία Παπακώστα, όπου στην πόλη της Βέρες, όπου θέσαμε πέραν των άλλων και αυτό το ακριβώς το θέμα του προσωπικού. Ένα προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε μαζί, έτσι, το 98, 99, 2000 στον Εύρο, κάποιοι 99 και 2000, και μαζί μεγαλώνουμε. Κάναμε οικογένειες, παντρευτήκαμε, λοιπόν, και σιγά σιγά, σε 5-10 χρόνια είμαστε λίγο πριν την έξοδο, λίγο πριν τη σύνταξη που λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική ανανέωση αυτού του προσωπικού. Ζητήσαμε λοιπόν από την κύριε Υφυπουργό να ανανεωθεί, να παραμείνει η ασπίδα, το πρόγραμμα της ασπίδας, οι συνάδελφοι, οι εθελοντές που υπηρετούν εδώ στον Εύρο τα τελευταία 6-7 χρόνια. Μιλάμε για νέα παιδιά τα οποία έχουν αφομοιωθεί με τους ντόπιους, με τους συναδέλφους που έχουν τις οργανικές τους στα συνοριακά του νομού Εύρο, και μιλήσαμε ευθέως για την ανάγκη προσλήψεων. Στα επόμενα 2-3 χρόνια πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία σε προσλήψεις συνοριακών φυλάκων και ειδικά με το κριτήριο της εντοπιότητας, λόγω της ιδιαιτερότητας. Πρέπει να γνωρίζει ο συνάδελφος τον τόπο που θα υπηρετήσει, τις ιδιαιτερότητες αυτού του τόπου, ούτως ώστε να μπορεί να συνεισφέρει στη φύλαξη, στην πρώτη γραμμή και στη φύλαξη των συνόρων. Και της είπαμε και κάτι ακόμη της Υφυπουργού. Ναι, παρακαλώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ότι σε αυτό το κομμάτι, σε έναν κλάδο που έχουν να γίνουν προσλήψεις 18 έτη, να θυμηθούμε πώς ήταν το μεταναστευτικό πριν 18 έτη, στον Εύρο, αν το θέλετε, και στην υπόλοιπη χώρα και στα σύνορα, και πώς είναι σήμερα. Σε έναν κλάδο λοιπόν που έχουν να γίνουν 18 χρόνια προσλήψεις και φτάνουμε σιγά σιγά εμείς, γιατί ο δικός μας ο κλάδος έχει και ένσημα από άλλες εργασίες εκτός της αστυνομίας κλπ., που σημαίνει ότι έχουμε ασφαλιστικά την πίσω μας. Που μας βαραίνουν, δεν θα υπάρξει και κάπου πρόβλημα, αν το θέλετε, ή κάποια αντίδραση από τον πολιτικό κόσμο για προσλήψεις για ανθρώπους που πρέπει να φυλάνε τα σύνορά μας. Είναι πολύ απλό. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση στο κομμάτι ότι υπάρχει ανάγκη και έχει ανάγκη ο τόπος, και αν το θέλετε και διαφορετικά. Είναι απέτηση όχι των συνδικαλιστών, αλλά είναι απέτηση της κοινωνίας για τη φύλαξη των συνόρων μας. Συγγνώμη, αλλά είναι αυτονόητο τώρα. Είστε νεότατοι και δύο, έτσι. Φαντάζομαι έχετε ακόμα αρκετά χρόνια μπροστά σας. Μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα. Ωστόσο, είναι τέτοια και η φύση της δουλειάς που καλείστε να κάνετε, Πρόεδρε. Φυσικά, κύριε Δερβετλή, που από μια ηλικία και μετά θα είναι και λιγότερο αποτελεσματικό το όργανο πίσω από την υπηρεσία. Συγγνώμη, αλλά είναι και αυτονόητο. Δεν είμαι υπουργός, αναμφίβολα, αλλά έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω αν σας απάντησε σε αυτό ο υπουργός. Ναι, έδειξε ενδιαφέρον. Τουλάχιστον και προβληματίστηκε για το γεγονός ότι σε κάποια έτη αυτές οι υπηρεσίες ή θα πρέπει να σβήσουν, να κλειδώσουν, ή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να τις ενισχύσουμε. Και όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, λόγω της μεγάλης λειψανδρίας που έχει η ελληνική αστυνομία από προσωπικό, αυτό που θέλουμε και εμείς βέβαια, και είναι και απέτηση, αν το θέλετε, και της κοινωνίας, αλλά ακόμη και της υπηρεσίας, θα σας έλεγα εγώ, είναι ότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία πρόσληψης νέων ανθρώπων, νέου προσωπικού, το οποίο όμως να είναι από τον τόπο τους. Όπως και να έχει ο συνάδελφος που έρχεται αποσπασμένος να υπηρετήσει στο ανάχωμα ή πάνω σε μια περιοχή του Εύρου, πάνω στον ποταμό, δεν γνωρίζει καλά την περιοχή και θα κάνει ενδεχομένως και χρόνια για να τη μάθει. Άρα λοιπόν προσφέρει, είναι καλό να προσφέρει και στο οδικό δίκτυο που προσφέρουμε, γιατί και εγώ αποσπασμένος είμαι στην περιοχή σας σήμερα. Προσφέρουμε, αλλά αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά, οι ντόπιοι από εδώ, είναι το ανάχωμα, το πώς λειτουργούν τα μονοπάτια, όλο αυτό το κομμάτι από πού βγαίνουν οι μετανάστες, τα περάσματα και όλη αυτή την εξειδίκευση, αν το θέλετε, πάνω σε αυτό, την οποία την αποκτούν με τα χρόνια εδώ. Άρα χρειάζεται σε κάθε περίπτωση το προσωπικό να κατάγεται από την περιοχή, έτσι ώστε να παραμείνει εδώ και να προσφέρει τα καλύτερα, τα μέγιστα, στη φύλαξη των συνόρων μας. Κρατώ και υπογραμμίζω το κριτήριο της εντοπιότητας και να κλείσω με αυτή την επισήμανση, κύριε Δερβετλή. Πρέπει να συνοψίσουμε σιγά-σιγά. Ωστόσο, επειδή ανοίξαμε μαζί το θέμα, θέλω να το κλείσουμε. Σας ακούμε ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω τον Πρόεδρο και να πω ότι
πλέον τα τμήματα συνολικής φύλαξης και η αστυνομική συνολική φύλαξη που υπηρετούν εκεί δεν είναι υποφορτισμένοι μόνο με τη φύλαξη των συνόρων. Έχουν υποφορτιστεί και το κομμάτι της διαχείρισης των μεταναστών. Τη φύλαξη των κέντρων υποδοχής, την ταυτοποίηση, τη δαχτυλοσκόπηση και όλο αυτό το θέμα, το πακέτο της διαχείρισης. Επομένως, τα τελευταία χρόνια προχωράμε σε μια εξειδίκευση των συναδέλφων. Απορροφάται μεγάλη δύναμη συναδέλφων από τα τμήματα της συνολικής φύλαξης σε αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η δύναμη από τη φύλαξη των συνόρων, από την πρώτη γραμμή. Κύριε Δερβεγλή, τεράστιο θέμα. Πρόεδρε, καταλαβαίνω, είναι μια συζήτηση πινκ-πονκ στην οποία πάντα ανοίγει κάτι περισσότερο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν πειράζει. Θα κλείσουμε με αυτή την επισήμανση, παρακαλώ, από το κοντρόλ. Σας ακούω, κύριε Χαρή. Οι προχειρότητες στη συνοριακή γραμμή θα πρέπει να σταματήσουν. Πήγαμε πριν από λίγη ώρα στο ΑΤΑΦ Τυχερού. Δεν βρήκαμε ΑΤΑΦ Τυχερού. Καταργήθηκε με την προηγούμενη αναδιάρθρωση. Το ΤΟΥΣΟΥΦΟΥ Τυχερού, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, και έγινε ΑΤΑΦ. Αλλά ΑΤΑΦ δεν υπάρχει. Αυτές είναι προχειρότητες οι οποίες έκανε η πολιτεία κατά τη συνοριακή γραμμή και στην αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης. Καταργήθηκε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, αλλά συνεχίζει και υφίσταται και η πινακίδα πάνω-πάνω έγραφε μια χαρά Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Να τα βλέπει αυτά τουλάχιστον ο προηγούμενος υπουργός μας, ο κύριος Τόσκας, ο οποίος ήταν υπέρμαχος αυτής της αναδιάρθρωσης, αλλά δυστυχώς έγινε με πολύ μεγάλη προχειρότητα, την οποία τη βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά σήμερα. Τώρα θα με επιτρέψετε, Πρόεδρε, κάθε αναδιάρθρωση η οποία γίνεται με γνώμονα την περικοπή, προφανώς καλό αποτέλεσμα δεν δυνατεί να έχει. Σε κάθε περίπτωση είναι μια τεράστια συζήτηση την οποία ανοίξαμε μαζί και σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε. Με αυτήν θα συνοψίσουμε. Ωστόσο, τα μικρόφωνα και οι κάμερές μας παραμένουν στραμμένες στις ανάγκες σας. Είναι αμφίδρομο προφανώς, γι' αυτό κοιτώ και τους δύο. Κύριε Δεβεντλή, κύριε Χαρέλα, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, μένετε μαζί μας. Πηγαίνουμε γρήγορα-γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε το δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής. Εστιάζουμε στις εγχώριες εξελίξεις αλλά και στα διεθνή. Μείνετε μαζί μας. Με σύνδεση θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, με ζωντανή σύνδεση. Για την ακρίβεια σας προλόγησα ότι πέρα από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, στα οποία εμβαθύναμε στο πρώτο μέρος τόσο με το ρεπορτάζ όσο και με τη συζήτηση που είχαμε στο στούντιο, θα εξετάζαμε σήμερα τα πρώτα συμπεράσματα του αναπτυξιακού συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη και έθεται επιτάπητος τις συνδυασμένες μεταφορές. Θα το κάνουμε όμως υπό το πρίσμα του αεροδρομίου. Και ποιος καλύτερος να συνδράμει σε αυτό από τον αερολιμενάρχη του Δημόκρητος, ο κ. Ζωντανίδης. Είναι κοντά μας, θα τον δούμε μέσω ζωντανής σύνδεσης. Κύριε Ζωντανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωντανίδη, είχαμε την δυνατότητα να τα πούμε στο περιθώριο της πρώτης επί της ουσίας ημέρας των τοποθετήσεων και των εισηγήσεων. Τότε είχαμε εξετάσει μαζί με ποιους τρόπους θα μπορούσε το αεροδρόμιο πράγματι να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Θέλω να ρωτήσω αν όσα είπαμε στο περιθώριο της συζήτησης εξακολουθούν να υπάρχουν ως συμπεράσματα και ως άξονες πλέον στον απόϊχο του συνεδρίου. Ισχύουν, κύριε Σκιάβα, ισχύουν και ισχύει και αυτό που είχε πει ο Υπουργός μας πριν από λίγες μέρες στο μεγάλο συνέδριο το αεροπορικό στην Αθήνα, ότι γίνονται μελέτες, σοβαρές μελέτες πια για όλα τα αεροδρόμια τα κρατικά της χώρας, τα 23 κρατικά αεροδρόμια, οι οποίες θα δώσουν τις πραγματικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Υπάρχει υπόνοια και πληροφορία και για το δικό μας αεροδρόμιο, την οποία σας την είχα πει στη συζήτησή μας τότε, και έχει τρεις άξονες. Μία έχει την μεταφορά εμπορευμάτων, δεύτερο την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των πιλότων και τρίτον την συντήρηση επισκευή αεροσκαφών. Τρεις δραστηριότητες με μεγάλη προστιθέμενη αξία, με μεγάλη αξία για την περιοχή μας, που δεν αναιρούν σε καμία περίπτωση το ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε το μεταφορικό μας έργο, το επιβατικό έργο, που δίνει ζωή, δίνει οικονομική ανάπτυξη και προσδοκία σε μια περιοχή ακριτική σαν τη δικιά μας. Όταν ήρθε εδώ ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ, κύριε Ζαντανίδη, μου είχε πει ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει στην Αλεξανδρούπολη το γεγονός ότι οι υποδομές του αεροδρομίου σας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με αυτήν την κατάσταση που διέπει αεροδρόμια σε άλλες πλευρές της χώρας. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό το χαρτί, το οποίο θα εξακολουθούμε να το έχουμε για τα επόμενα χρόνια, των καλών υποδομών, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, κύριε Ζαντανίδη.
Θα σας απαντήσω σε ένα δευτερόλεπτο, κύριε Σκέβα. Δώστε μου επίτηση πύργου ελέγχου να απαντήσω σε ένα αεροπλάνο. Φυσικά, θα σας απαντήσω σε ένα φυσικά, δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα επιστρέψουμε στη σύνδεση. Θα επιστρέψουμε, στη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μην είμαστε μέσα στο επιχειρησιακό κέντρο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν εδώ μιλούμε για ζωντανή σύνδεση, φίλες και φίλοι, μιλούμε για ζωντανή σύνδεση. Είμαστε πύργου ελέγχου δυστυχώς, κύριε Σκέβα, γι' αυτό πρέπει να απαντάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζωντανίδη. Φυσικά και μα τιμά το γεγονός. Πρέπει να το πω αυτό. Μα τιμά το γεγονός ότι μα δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Τώρα και ενώ κάνετε αυτή την υπηρεσία και αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ότι βλέπετε και εσείς πέρα από το επιχειρησιακό έργο την προοπτική ανάπτυξης και αυτό σας τιμά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω και σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκέβα. Το ξέρω ότι και εσείς μας στηρίζετε συνεχώς, όχι αποσπασματικά ή όταν έχουμε ειδήσεις, συνεχώς και το τονίζω και θα σας πω ότι εμείς αυτό το σεβόμαστε πάρα πολύ. Απαντώντας στο ερώτημά σας, θα πω ότι ο κύριος Λεβιζόπουλος έχει όλη την εικόνα των αεροδρομίων και είναι με μεγάλη αλήθεια αυτό που σας είπε. Έχουμε την τύχη στην περιοχή μας, όχι μόνο να έχουμε μια καλή υποδομή ως κτίριο και ως επιχειρησιακά, έχουμε την τύχη σε αυτή την περίπτωση να έχουμε και καλό επιχειρησιακό πλαίσιο που δεν έχει καθόλου καθυστερήσεις, έχουμε δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και με συμπλήρωση λίγων ατόμων προσωπικού μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτό που θέλουν όλοι οι εκμεταλλευόμενοι στην περιοχή μας όλη την ημέρα. Φυσικά να το πω και για τους... Φυσικά, φυσικά παρακαλώ κύριε Ζωντανίδη, παρακαλώ για τον το επισημαίνω και για τους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούν ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να διακόψουμε εκ νέου φυσικά ο κύριος Ζωντανίδης είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά του, είναι και για να κάνει τη δουλειά του και φυσικά τον ευχαριστούμε θερμά που ταυτόχρονα είναι και εδώ, δηλαδή στη δική μας εκπομπή με ολοζώντανη φίλες και φίλοι σύνδεση για να απαντά και για να συζητά μαζί μας. Φυσικότατα ευχαριστούμε θερμά τον αερολιμενάρχη και πάλι κύριε Ζωντανίδη. Επαναλαμβάνω ότι σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την δυνατότητα που μας δίνετε. Σε περίπτωση που χρειάζεται να διακόψουμε εντελώς τη σύνδεση, να μας το πείτε και θα το κάνουμε. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Όχι, όχι, κύριε Σκέβα, το έχω δρομολογήσει τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μένει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε και να τροχοδρομήσουμε και την ανάπτυξη του αεροδρομίου μας. Κύριε Ζωντανίδη, τι αποτύπωμα αφήνει για το αεροδρόμιο Δημόκρητος τελικό σε αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο πέρα από τις επισημάνσεις και τις αυτονόητες ευχές για ανάπτυξη? Η ερώτηση, κύριε Σκέβα, είναι ευστοχότατη. Θα σας πω ότι το αποτύπωμα είναι ότι το αεροδρόμιο έχει τη δυνατότητα και τον αγνώρισαν όλοι οι συμμέτοχοι να στηρίξει την προσπάθεια που ξεκινάει με κεντρικό άξονα το λιμάνι, την απογείωση του λιμανιού, θα πω εγώ χρησιμοποιώντας ένα αεροπορικό όρο, τις άλλες δύο πολύ καλές υποδομές, το σιδηρόδρομο και την Εγνατία, έτσι ώστε να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια με κεντρικούς άξονες, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις οικονομίες κλίμακας και φυσικά, να το τονίζουμε πάντα, τις συνέργειες που θα προκύψουν αν σταματήσουμε τις παράλληλες πορείες και συνδυαστούμε και μεταξύ μας. Κύριε Ζωντανίδη, μου βάλατε τρεις άξονες: εμπορεύματα, εκπαιδεύσεις, συντηρήσεις. Για τους δύο τελευταίους άξονες, οποίους τους έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, φαίνεται ότι υπάρχει πραγματικά ρεαλιστική προοπτική να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Γίνονται ενέργειες με αυτήν την στόχευση. Μπορεί η Αλεξανδρούπολη να γίνει ένα ακόμη καλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο, ακόμη μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά γιατί όχι και ένα σταθμό συντήρησης αεροσκαφών? Βεβαίως, κύριε Σκέβα, έχει μπει ο σπόρος, έχει γίνει η σπορά, υπάρχουν μπορούμε και όλα εξαρτώνται από το επιχειρησιακό το δικό μας και από τις ώρες που ανοίγουμε να εξυπηρετήσουμε παραπάνω και από όσο ζητάνε οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα, που μας έχουν επιλέξει συνειδητά. Οπότε μένει να κάνουμε κάποιες κινήσεις, θα το πω είναι υπηρεσιακές κινήσεις περισσότερο παρά κινήσεις πολιτικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, για να εξυπηρετήσουμε και να δώσουμε και το έναυσμα να έρθουν κι άλλοι προς τη δικιά μας πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό η περιοχή μας να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να μην στοχεύει σε λάθος στόχους. Ο στόχος ο δικός μας είναι αυτές οι δραστηριότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και φυσικά να συνεχίσουμε το παραγωγικό έργο υπέρ των επιβατών. Κύριε Ζωντανίδη, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα το οποίο μου το έχουν μεταφέρει πλήστες όσες φορές φίλοι και τηλεθεατές σε διάφορες συνομιλίες off camera. Δεν ξέρω καν
Αν μπορείτε να μου απαντήσετε, εγώ ωστόσο θα θέσω το ερώτημα και ως επιβάτης ο οποίος χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο. Παλιότερα είχαμε ακούσει για προοπτική μεγάλης αεροπορικής εταιρείας να έρθει στην Αλεξανδρούπολη, συγκεκριμένα για τη Ryanair, και να υπάρξει διασύνδεση με προορισμού στο εξωτερικό. Είναι μια προοπτική αυτή που πέταξε οριστικά, ή μπορεί να το δούμε εν ευθέτω χρόνο να έχουμε συνδέσεις και με περισσότερους προορισμούς και ενδεχομένως με μια low cost εταιρεία? Θα σας απαντήσω υπηρεσιακά αλλά και ουσιαστικά, κύριε Σκέβα. Η απάντηση είναι καθαρά ναι. Το αεροδρόμιο έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να αντέξει περισσότερη κυκλοφορία. Ο αριθμός των επιβατών είναι αυτός που θα καθορίσει, κύριε Σκέβα, το αν θα έρθει άλλη εταιρεία low cost ή μη low cost στο αεροδρόμιο. Δείχνουν τα πράγματα ότι ανεβαίνουμε. Το προηγούμενο έτος είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Σας το λέω χωρίς να υπερβάλλω ότι η προοπτική αυτή από την ιστορία του αεροδρομίου μέχρι σήμερα είναι η κοντινότερη πια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια προοπτική την οποία παρακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και με τη βοήθειά σας στενότατα. Πριν συνοψίσουμε, κύριε Αερολιμενάρχε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και πάλι, γιατί πάντα είστε κοντά στα μέσα ενημέρωσης, πάντα με επιχειρήματα, και πρέπει να το πω, ακόμη και εν ώρα μιας τέτοιας υπηρεσίας μας δίνετε την δυνατότητα να τα πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Αερολιμενάρχε. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σκέβα. Θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να συνεργαζόμαστε για αυτό, για τον κοινό στόχο. Σας ευχαριστώ θερμότατα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε τον Αερολιμενάρχη στη δουλειά του, την οποία έχει μπόλικη, και θα χαρούμε ακόμη περισσότερο να έχει ακόμη περισσότερη δουλειά το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, είναι γεγονός, θέτω και εγώ το ερώτημα στον κύριο Ζωντανίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα απαντά και πάντα με επιχειρήματα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η προοπτική να έρθει μια μεγάλη εταιρεία στην δική μας περιοχή έχει να κάνει και με την κίνηση του αεροδρομίου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κάτω των 220.000 επιβατών το χρόνο, όπερ σημαίνει ότι τουλάχιστον σε επίπεδο κίνησης επιβατών δεν είναι ένα πολύ ελκυστικό αεροδρόμιο. Αυτό είναι αυτονόητο. Σε κάθε περίπτωση όμως στο χέρι μας είναι, και στο χέρι μας ως πολιτών φυσικά με την ευρύτερη έννοια, να το αναπτύξουμε και να συνδράμουμε στην γιγάντωσή του, γιατί όχι, και στο να δούμε τουλάχιστον περισσότερες πτήσεις εξωτερικού αλλά και εταιρείες να θέλουν να έρθουν στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Σε κάθε περίπτωση θα ευχαριστήσω εκ νέου θερμά τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Ζωντανίδη, ο οποίος ήταν κοντά μας. Φίλες και φίλοι, σε ρυθμούς αναπτυξιακού συνεδρίου θα συνεχίσουμε να κινούμαστε εμείς, καθότι η Δέλτα Τηλεόραση και ο Γιώργος Χοντρόπουλος αναζήτησαν σήμερα τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δούκα, προκειμένου να ακούσουμε τα δικά του πρώτα και πρώιμα συμπεράσματα στον απόϊχο του αναπτυξιακού συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώθηκε στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ένα αναπτυξιακό συνέδριο το οποίο, υπενθυμίζουμε, είχε στο επίκεντρό του τις συνδυασμένες μεταφορές και την ενέργεια, με την αναπτυξιακή προοπτική για την Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή. Τα πρώτα συμπεράσματα διαστόματος του Χρήστου Δούκα, ευθύς αμέσως. Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις του αναπτυξιακού συνεδρίου που διοργάνωσε η ΓΕΟΣΕ και διεξήχθη τις τελευταίες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Βάσει προγραμματός, σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα για τις επόμενες δράσεις και αποφάσεις που θα πάρθουν. Οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες. Είναι γιατί το θέλουν όλοι. Δεν είναι κάτι, δεν είναι γεγονός το οποίο σκαλώνει σε διαδικασίες οι οποίες στηρίζονται σε άλλες λογικές ή σε άλλου είδους σχέδια που έχουν ενδεχομένως η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι τοπικοί φορείς. Είναι ένα σχέδιο, το συνομολογήσαμε αυτό και εκτιμούμε ότι με βάση τις εξελίξεις, ακόμα και αν, όσο και αν καθυστερήσουν, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα χρονικά όρια που βάλαμε. Και επομένως η χρονιά του 19, από τον πρώτο μήνα κιόλας, θα δώσει εκείνη την προοπτική στην υλοποίηση ενός σχεδίου που στο μέτριο σενάριό της θα αποτελεί μια έκρηξη για την περιοχή, θετική έκρηξη. Όχι μόνο οικονομική, σε όλους τους τομείς. Στο καλό σενάριο πραγματικά θα γίνει μια τέτοια σοβαρή επέμβαση που ακόμα και η ανάπτυξη της πόλης θα στηρίζεται στην ανάπτυξη αυτών των δύο κέντρων, του εμπορευματικού και του ενεργειακού. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα επιτευχθεί μόνο με την σωστή συνεργασία ανάμεσα στους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή το Δήμο, το Λιμάνι, την ΓΕΟΣΕ, το Κράτος, το Πανεπιστήμιο και την Εγνατία Οδό. Η δέσμευση του όλα είναι ότι
θα παλέψουμε εμείς στην προσφερόμενη για υποπαραχώρηση περιοχή να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις της η Ανατολική Χερσαία Ζώνη του Λιμένα, στην οποία περιλαμβάνονται τα προϊόντα, μια έκταση τεράστια, η οποία έχει να κάνει με τις που είναι προϊόν των μυθοκορίσεων, δηλαδή των εκβαθύνσεων του Λιμένα, και την έκταση των 200 περίπου στρεμμάτων που σήμερα είναι ιδιωτικές εκτάσεις, είναι μέσα στη Χερσαία Ζώνη, είναι υπό απαλωτρίωση, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες για τη δημιουργία του διαμετακομιστικού κέντρου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή επιλογή που να στηρίζεται να έχει στόχο τις συνδυασμένες μεταφορές χωρίς αυτές τις εκτάσεις. Άρα εμείς οφείλουμε για δύο λόγους να υπερασπιστούμε αυτήν την λογική. Ο ένας λόγος είναι ότι πραγματικά οι εκτάσεις χρειάζονται, και δεύτερον ότι πρέπει να λυθεί επιτέλους η ομοιρία μιας πολλών δεκάδων ιδιοκτητών της χερσαίας περιοχής αυτής, οι οποίοι είναι όμοιροι εδώ και δεκαετίες της πολιτείας, η οποία δεν προχώρησε μέχρι τώρα στην απαλωτρίωση στην απόδοση δικαιοσύνης δηλαδή, γιατί οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, δεν μπορούν να τη μεταβιβάσουν. Υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις οι οποίες πραγματικά ουσιαστικά δημιουργούν μια ομοιρία των ιδιοκτητών απέναντι στο κράτος. Αυτό πρέπει να σπάσει και εμείς θα το υπερασπιστούμε στεναρά. Εν τω μεταξύ, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου του ΟΣΕ και νομικού συμβούλου της ΓΕΟΣΕ, Γιώργου Κακουλάκη, διαμήνυσε πως σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα παραχωρήσει έκταση στο ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι. Κανένας δεν ζήτησε να παραχωρήσει η ΓΕΟΣΕ να παραχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Κανένας δεν το είπε αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ήταν εκ περισσού αυτή η διατύπωση, αλλά σωστή είναι. Είναι ένας φορέας, μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται μια δημόσια περιουσία, την οποία δεν μπορεί να τη δώσει έτσι εύκολα να την παραχωρήσει χωρίς λόγο. Δεν είναι όμως ο μοναδικός τρόπος που μπορούν να γίνουν οι συνέργειες. Δεν συζητάμε ο ένας να παραχωρεί στον άλλον, ο Δήμος να παραχωρεί στον οργανισμό, ο οργανισμός να παραχωρεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για τους οποίους όλες αυτές οι εκτάσεις μπορούν να μπουν στην κοινή υπόθεση και ο καθένας να έχει το μερίδιο της συμμετοχής του σε αυτή την ιστορία. Άρα, Δεν ήταν η είδηση γι' αυτό, ήταν το αυτονόητο. Και εμάς, αν μας έλεγε κάποιος ότι παραχωρήστε μας 50 στρέμματα από τον εμπορικό λιμάνι για να κάνουμε, ξέρω κι εγώ, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά να συνεργήσουμε για να γίνει, μπορούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ώρα εχμής, μέρος τρίτο. Επιστρέψαμε και επιστρέφουμε σε εσάς με θέματα και ειδήσεις με γνώμονα κυρίως τοπικό και περιφερειακό. Συνεχίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα διόδια, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που αφορούν στους υπάρχοντες αλλά και στους νέους σταθμούς που θα έρθουν στις ζωές μας από την ερχόμενη χρονιά, καθότι αν νομίζετε ότι γλιτώσατε από τον χάρτη των διοδίων και αν είστε βέβαιοι ότι έχει τελειώσει το γεγονός της αύξησής του, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν έχει σταματήσει η αύξησή τους να υφίσταται, καθότι σας είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει το πρώτο μπουκέτο, μιας που μιλούσαμε για αεροδρόμια στο προηγούμενο μέρος, το πρώτο μπουκέτο σταθμών το οποίο έχει προχωρήσει, αλλά υπάρχουν και σταθμοί οι οποίοι δεν προχώρησαν, ωστόσο έχουν δρομολογηθεί και θα προχωρήσουν ολοταχώς. Ίσως εξ αυτών είναι και ο νέος σταθμός διοδίων στον Εύρο, και λέω νέος γιατί υπάρχει ήδη στην περιοχή της Μέστης μεταξύ Ροδόπης και Εύρου. Πλέον θα έχουμε και έναν αμιγός στον μακροσκελέστερο νομό της χώρας, και μιλώ φυσικά για τον σταθμό διοδίων ο οποίος δρομολογείται στο Αρδάνιο. Ο Γιώργος Χοντρόπουλος συνάντησε τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σήμερα, τον κύριο Λαμπάκη, συζητώντας μαζί του για το γεγονός ότι από τον Απρίλιο προσεγγιστικά θα είναι πραγματικότητα και θα λειτουργεί κανονικότατα ο νέος σταθμός των διοδίων στον Εύρο. Υπενθυμίζουμε ότι από πλευράς ΠΕΔ, από πλευράς Δήμων, υπάρχει ήδη μία προσφυγή, το αποτέλεσμα της οποίας, το δικαστικό πάντα αποτέλεσμα της οποίας το περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Μιλούμε φυσικά για την προσφυγή η οποία έχει να κάνει με τους νέους σταθμούς των διοδίων εν γέννη και στην δική μας περιφέρεια, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσα απήντησε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την κατασκευή διοδίων στο Αρδάνιο του Εύρου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, Απόστολος Αντωνούδης, από την Αλεξανδρούπολη, όπου βρέθηκε για το αναπτυξιακό συνέδριο της ΓΕΟΣΕ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019 και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν τον ερχόμενο Απρίλιο. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι αγωνιζόμασταν και προτείναμε και λύσεις μάλιστα. Λέγαμε να μην γίνουν τα διόδια στη Μέστη και ανταυτού να γίνουν τα διόδια στους κήπους, στα σύνορα. Τελικώς τα διόδια στη Μέστη γίναν, τα διόδια στο Αρδάνιο θα γίνουν
Και φοβάμαι ότι η πρότασή μας να γίνουν εις αντικατάσταση της μέσης στα διόδια στα σύνορα το καλοκράτησαν και θα κάνουν διόδια και εκεί. Παντού λοιπόν διόδια. Τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος? Τα πάντα και τίποτα. Τα πάντα υπό την έννοια ότι μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο. Το λαό του Δήμου. Και πολλοί λαοί Δήμων κάνουν μια τεράστια δύναμη. Όμως θα προσκαλούσα να έρθουν και οι βουλευτές, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, και οι τρεις του Εύρου και οι υπόλοιποι της Ροδόπης, οι οποίοι είναι κυβερνητικοί ιδιαίτερα βουλευτές, και να βάλουν τα στήθια τους μπροστά. Γιατί οφείλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα του λαού πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, όταν ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης στην οποία το κόμμα από το κόμμα τους προέρχεται είναι κόντρα σε αυτό που λέγεται συμφέρον λαού. Ο Δήμαρχος μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο καλεί και εκείνους της Ροδόπης ώστε να βοηθήσουν στην αποτροπή ενός τέτοιου σχεδιασμού. Εν τω μεταξύ, οι κάρτες των διοδίων της Μέστης λήγουν από 1η-1η του 19 και κανείς δεν ξέρει αν θα ανανεωθούν, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη από την σχετική οικία. Θα έρθουν λοιπόν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, του Εύρου και οι άλλοι αντίστοιχοι της Ροδόπης, γιατί όχι της Ξάνθης, να ενώσουν τη γροθιά τους μαζί με τη δικιά μας για να μπορέσουμε να αποσοβήσουμε τα διόδια εκεί, στο Αρδάνιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Εύρος δεν έχει τη δυνατότητα τώρα να έχει και αυτά εκεί τα διόδια, και μάλιστα να καθίσουμε να κάνουμε μια πολιτική την οποία θα την προτείνουμε προς την κυβέρνηση και προς την Εγνατία ΑΕ πριν δοθούν σε ιδιωτική εταιρεία, να κάνουμε μια πολιτική σχεδιασμού η οποία θα ωφελήσει λίγο τέλος πάντων τον λαό εδώ της Θράκης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το Σεπτέμβριο απέστειλε δικηγόρο στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να απομακρυνθούν τα διόδια της Μέστης. Δικάσαμε την υπόθεση και περιμένουμε την έκδοση της αποφάσεως, η οποία κάνει κάποιους μήνες βέβαια. Θα δούμε. Ελπίζω να σας πω την τύχη αυτής της έκβασης, της εκδίκασης, δεν μπορώ να σας την πω. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά συνείδηση δικαστών, ευαισθησία δικαστών, ερμηνεία, διασταλτική, ενδεχομένως πολλά πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν στην έκδοση μιας απόφασης που ελπίζω ότι θα είναι θετική για μας, χωρίς όμως να έχω την ηρεμία ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Στα τοπικά και στα περιφερειακά θέματα θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε, κυρίες και κύριοι. Άλλωστε, για το γεγονός που βλέπετε να αναγράφεται ακόμη στο Σούπερ και έχει να κάνει με την κατασκευή των νέων διοδίων, θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε διαρκώς. Η νέα πραγματικότητα που ξεκίνησε για τους μόνιμους κατοίκους και οδηγούς από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως από τον Εύρο και από τη Ροδόπη, με τον σταθμό διοδίων της Μέστης. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν σταματά. Από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι θα ακολουθούσαν και άλλοι σταθμοί. Έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου σιγά σιγά, που αυτή τη στιγμή φτάνει. Τον Απρίλιο, κατά πάσα πιθανότητα, επαναλαμβάνω, πως θα είναι έτοιμος ο σταθμός των διοδίων στο Αρδάνιο. Το Γενάρη ξεκινά η κατασκευή του. Σας είπα ότι σε αυτό το μέρος, πέρα από τα τοπικά, θα εστιάσουμε στα περιφερειακά και κυρίως θα εμβαθύνουμε στα θέματα που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και στον Δήμο της Κομωτινής. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και σήμερα η Μαρία Ιαμπατζή, η οποία είναι κοντά μας και είναι κοντά μας με ρεπορτάζ. Ξεκινώντας, Μαρία μου, αφού σε καλησπερίσουμε και σου ευχηθούμε να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, με την ημερίδα η οποία έχει να κάνει με τα βήματα και τα σκαλοπάτια για νέους ανθρώπους, μια ημερίδα η οποία διεξήχθη στον Δήμο της Κομωτινής και έχει να κάνει, υποθέτω, μεταξύ άλλων και με εργασιακές και όχι μόνο ευκαιρίες. Μαρία Μπατζή, σε ακούμε. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή βήματα ή σκαλοπάτια, όπως θα μπορούσε κανείς αλλιώς να τα ονομάσει. Μια ημερίδα που έγινε σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Κομωτινής, με σκοπό τη διάδοση του έργου STEPS, Σκαλοπάτια Κέντρα Νεότητας, αλλά και την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία κέντρου μη τυπικής μάθησης στην Κομωτινή. Στην εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι του Δήμου και συγκεκριμένα ο Γιάννης Γκαράνης, πρόεδρος του Κέντρου Μέρημνας και Αλληλεγγύης, αλλά ήταν παρούσα και η Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η κυρία Δέσποινα Παπαδάκη, η οποία ανέλαβε να ενημερώσει για όλο το πρόγραμμα στην ουσία τους παριστάμενους
και μίλησε και για τη λειτουργία του κέντρου μη τυπικής εκπαίδευσης, αναφέροντας ότι τα ξεπερνά τα στενά όρια της τάξης διδασκαλίας, αλλά και τα ενδεχόμενα εμπόδια που ανακύπτουν από τις ευπαθέστερες ομάδες. Να πούμε ότι πρόκειται για μια εφαρμογή πιλωτική που αφορά πανελλαδικά τη Σκύρο, το Οροπέδιο Λασιθίου, την Ελευσίνα και την Κομωτινή, και ότι υπάρχουν καλές πρακτικές, όπως δήλωσε στην ουσία και στη Δέλτα Τηλεόραση, και από ευρωπαϊκές χώρες που εννοείται ότι έχουν προηγηθεί σε σχέση με αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης και των βημάτων στην κατεύθυνση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και αν θέλεις και της ενδυνάμωσης και της εψύχωσης κάποιων ανθρώπων. Και αυτές οι χώρες δεν θα μπορούσαν παρά να είναι στο βορρά, όπως για παράδειγμα η Σουηδία. Να πούμε ότι ήταν παρούσα και η κυρία Λουίζα Σαλφίδο, εκ μέρους του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κομωτινής, που βέβαια συντονίζει και πρωτοστατεί σε παρόμοιες εκδηλώσεις, και να σημειώσουμε ότι απευθυνόταν σε ανέργους, σε νέους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και δημοτικούς και δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν σχέση με το κομμάτι της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Η ενημέρωση αφορούσε και τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας. Πολλά ζητήματα λοιπόν πέσανε στο τραπέζι. Ανάμεσά τους αξίζει να αναφέρουμε και την πράσινη επιχειρηματικότητα, στην οποία η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πίσω στην Ελλάδα. Επομένως, μένει να δούμε το επόμενο διάστημα ποια βήματα θα γίνουν από το ΣΤΕΤ και πώς θα μπορέσουν να αγκαλιάσουν ευπαθείς ομάδες ή και ανθρώπους που δεν ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά λόγω αυτής της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης συνεχίζουν να βιώνουν οικονομικά και επαγγελματικά διέξοδα. Μαρία μου, επίτρεψα με ένα τελευταίο ερώτημα πριν αλλάξουμε το θέμα. Σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή μερίδες ενημερωτικές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνήθως βλέπουμε λίγο κόσμο να τις παρακολουθεί και να τις ακολουθεί. Ένα προφανώς απευκταίο γεγονός. Ωστόσο, έστω και οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα εκεί είχαν τη δυνατότητα ενός παραγωγικού διαλόγου, υπήρχε διαδραστικότητα στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Αυτό είναι γεγονός, Γιάννη, αλλά αυτό από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα που θα ανοίξει και στην πορεία, γιατί δεν μιλάμε απλά για μία ημερίδα, ούτε για μία τάξη διδασκαλίας που θα στηθεί και θα έχει τα τυπικά όρια και τα όποια γνωστά όρια ξέρουμε μέχρι τώρα. Θα είναι μία πλατφόρμα που θα λειτουργεί εξ αποστάσεως, θα είναι όντως ένα πεδίο συζήτησης λαμπρό, αρκεί να ανταποκριθούν και από την άλλη πλευρά, και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα έχουν γενικά το χρονικό περιθώριο να το κάνουν στην πορεία, πέρα από τη σημερινή ημερίδα που αν θέλεις ήταν η αφετηρία για να γίνει όποια ζήμωση και όποια επικοινωνία. Λοιπόν, Μαρία μου, με την δική σου βοήθεια και συνδρομή, με το δικό σου πάντα ρεπορτάζ, θα καταγράψουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από τον Δήμο της Κομωτινής, μας έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης. Ωστόσο, ξεπερνά σε βεληνικές τα δικά μας γεωγραφικά όρια. Και το επισημαίνω αυτό γιατί έχει να κάνει με το Ίντερεγκ, έχει να κάνει με την διασυνοριακή συνεργασία. Τέθηκε λοιπόν επιτάπητος στην Κομωτινή, τέθηκαν οι συνθήκες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πώς έγινε αυτό, Μαρία μου, ποια τα συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα νομίζω ότι είναι καλύτερο να τα εξάγουν αυτοί που το διοργανώσαν, δηλαδή τα στελέχη της αναπτυξιακής Ροδόπης. Εμείς μπορούμε μόνο να επισημάνουμε κάποια πράγματα και να καταγράψουμε τους παρόντες και το τι περίπου έχει αναφερθεί. Πάντως είμαστε πάλι στο πρόγραμμα Ίντερ και αναφέρω το πάλι γιατί και την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στην Ξάνθη με αφορμή τη συνεδρία της Επιτροπής του Ίντερ, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών του Στάθη Γιαννακίδη. Και σήμερα πάλι το Ίντερεκ στην Κομωτίνη αυτή τη φορά πρωτοστάτησε, καθώς πρόκειται για ένα έργο, το Social Forces, δηλαδή την ενίσχυση του κοινωνικού και επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων δομών στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή. Είναι στην ουσία τα σημεία που ενώνουν και γεωγραφικά και χρονικά. Κάτι που ανέφερε πολύ εύστοχα όταν ξεκίνησε και τοποθετήθηκε έτσι επιγραμματικά και ο παριστάμενος πρόεδρος από το επιμελητήριο του Χάσκοβο, που ήταν βέβαια στην έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διαδικασία, ο κύριος Γιάννης Βιάννεφ, ο οποίος μας μίλησε και για αρκετά πράγματα εκτός του πλαισίου, αν θέλεις, της συζήτησης. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρουμε τα επιγραμματικά ένα-δύο σημεία. Φυσικά, Μαρία μου, και σε ακούμε με ενδιαφέρον. Ο κύριος Γιάννεφ αξίζει να πούμε ότι εννοείται ότι χαιρέτησε και μίλησε και για αυτά τα κοινά που, όπως είπαμε, αφορούν στις δύο περιοχές,
αλλά απάντησε και σε ερώτηση σχετική με τον κάθοτα άξονα. Μιλάμε για τον Ιθέα Μακάζα, δηλαδή Κομωτινή Ιθέα Μακάζα, ο οποίος, όπως ξέρουμε, επιτρέπει τη διέλευση λεωφορείων μέχρι 9 θέσεων, αλλά όχι και μεγαλύτερων οχημάτων. Εκείνος πέταξε τον μπαλάκι, όπως γίνεται πάντα σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα, γιατί στην ουσία η Βουλγαρία θέλει να ανοίξει ο κάθετος άξονας, επιθυμεί τη διέλευση μεγαλύτερων οχημάτων και μάλιστα παρότεινε την Ελλάδα να γίνει μία διάνοιξη, μία διαπλάτηση για να επιτρέπει στην ουσία την πιο εύκολη μετακίνηση, γιατί όσοι τουλάχιστον έχουν διασχίσει αυτό το σημείο, το Κομωτινή Ιθέα Μακάζα, ξέρουν ότι είναι λίγο στενά τα όρια μετακίνησης και είναι βέβαια και αρκετές οι στροφές. Και το λέω τόσο γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια πολύ συχνή μετακίνηση και για βενζίνη αλλά και για την αγορά προϊόντων. Τέθηκε όμως από συνάδελφο η ερώτηση, το αν γνωρίζει ότι έρχονται πολλά προϊόντα και διατροφικά και άλλα από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, αλλά παράνομα αυτή τη φορά. Αναφερόμαστε στο άλλο κομμάτι. Ο κύριος Γιάννεφ μας απάντησε, Γιάννη, ότι δεν το γνωρίζει το ζήτημα, γιατί το Χάσκοβο δεν γυπνιάζει με την Κομωτινή και με την Ιθέα όπως συμβαίνει με το Κίρκοβο, για παράδειγμα. Είναι κάτι που, όπως είπε, δεν το γνωρίζει και δεν γνωρίζει επίσης και την έκταση αυτού του φαινομένου και το αν αυτή συνιστά μια παράνομη δραστηριότητα. Πάντως είναι καλό να λέγονται όλα αυτά και να είναι μέσα από ένα διάλογο Ελλήνων-Βουλγάρων και να μην τα βλέπουμε μόνο μέσα από το αστυνομικό δελτίο. Αλλά αυτό που είπε και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούν πάρα πολύ καλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στα τελωνία. Βέβαια, εδώ πέρα δεν πρόκειται ακριβώς για ένα τελωνίο, είναι μια συνοριακή διάβαση, όπως είναι και στις θέρμες αντίστοιχα της Ξάνθης. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, το πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη υποδομή για να κάνουν τη δουλειά τους οι ελεγκτικές αρχές και να έχουν και το προσωπικό που απαιτείται για αυτή τη δουλειά, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και να τα απεξέλθουν στο ύψος των επισκεπτών και των είτε έρχονται για να ψυχεί, είτε έρχονται για να πραγματοποιήσουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Λοιπόν, Μαρία Μπατζή, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την παρουσία σου, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Θέματα, κυρίες και κύριοι, την εξέλιξη των οποίων συνεχίζουμε φυσικά να παρακολουθούμε, όσο και με αφορμή, και το λέω αυτό λαμβάνοντας την πάσα από την τελευταία επισήμανση της Μαρίας, με αφορμή και όλα όσα μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο πραγματικής συνεργασίας με την βουλγαρική πλευρά, καθότι μέχρι τώρα τα περισσότερα παράπονα που έχουμε από τον επαγγελματικό κόσμο έχουν να κάνουν με τον κάθετο άξονα και την διευκόλυνση που δίνει στους ντόπιους να μετακινούνται στην Βουλγαρία για τα ψώνια τους. Υπάρχει λοιπόν και κάτι περισσότερο από αυτό, μπορεί να υπάρξει κάτι περισσότερο από αυτό, εφόσον η διαχείρισή του είναι σωστή. Τώρα, είμαστε λίγα λεπτά και πριν από το κλείσιμο, ωστόσο θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε με τον διεθνολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής μας ώρας εχμής. Σας είπα από τον πρόλογο της σημερινής μας μετάδοσης ότι η ματιά μας δεν θα εστιάσει μόνο στα τοπικά και στα περιφερειακά νέα, αλλά θα εμβαθύνει και στις εγχώριες και τις διεθνείς εξελίξεις. Εν προκειμένου, με τον διεθνολόγο κύριο Μίτσιο είχαμε τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε όσα συμβαίνουν στην Γαλλία αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία. Μιλούμε φυσικά για τις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις καταστροφές από τα κίτρινα γυλαίκα με τα πολύ ουσιαστικά αιτήματα. Αξίζει να το υπογραμμίσουμε φυσικά και είναι και το μείζον. Και όσα συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία και τις εξελίξεις που τρέχουν μέχρι και αυτή την ώρα και έχουν να κάνουν με την ψηφοφορία και τα επόμενα πολιτικά βήματα, με γνώμονα και με φόντο πάντα την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit αρχίζει να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλους τριγμούς στο πολιτικό μέλλον της Τερέσα Μέι, ωστόσο προκαλεί μεγάλους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς τριγμούς και εν γέννη μέσα στην Μεγάλη Βρετανία. Με το απόσπασμα της συζήτησης με τον κύριο Μίτσιο θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, ανανεώνοντας φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 12 στους 102,3 για την ραδιοφωνική μας ώρα εχμής. Φυσικά πάντα είμαστε εδώ σε αυτό το στούντιο τηλεοπτικά στις 7.30 για την τηλεοπτική μας ώρα εχμής. Καλό υπόλοιπο εβδομάδος σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στην Γαλλία. Υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές ότι αρκετός κόσμος περιμένει με ανυπομονησία το διάγγελμα Μακρόν προκειμένου να δούμε αν θα υπάρξει ένα τέλος σε αυτές τις πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, για να μην τις χαρακτηρίσω διαφορετικά, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Κύριε Μίτσιο,
πόσο τελικώς πέφτουμε από τα σύννεφα, από το μέγεθος, τη δυναμική και τον παλμό των κινητοποιήσεων, αλλά και τις καταστροφές που τις συνοδεύουν, που δείχνουν αν μη τι άλλο μια μεγάλη κοινωνική οργή, μια μεγάλη αγανάκτηση. Πόσο πέφτουμε από τα σύννεφα ή πόσο ήταν αναμενόμενες τελικώς? Είναι ένας συνδυασμός. Για όσους παρακολουθούν τις τάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και ιδιαίτερα των οικονομικών εξελίξεων, η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει θέμα με την οικονομική της ανάπτυξη, έχει μια πολύ ασθενική οικονομική ανάπτυξη, έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα όσον αφορά το επίπεδο των μισθών στην περιφέρεια, στο κέντρο του Παρισιού, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δεν φαίνονται ή δεν μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης που φυτοζωούν στην κυριολεξία. Και βέβαια με τα μέσα ενημέρωση σε πολύ μεγάλο βαθμό που δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με αυτά τα ζητήματα να τα αναδείξουν, όλοι ήμασταν εντός εισαγωγικών υπνοτισμένοι με την έννοια ότι πριν 1,5 χρόνο βγήκε με 66% του γαλλικού λαού ο Μακρόν. Ήρθε ως ένας μεσσίας του συστήματος, της παγκοσμιοποίησης, των ευρωπαϊκών ιδεών, της μελλοντικής Ευρώπης, ένα όραμα. Σκεφτείτε, διέλυσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Γαλλία, διέλυσε το Συντηρητικό Κόμμα, εξελέγει πρόεδρος χώρας χωρίς να έχει δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς δικό του κόμμα, έφτιαξε μετά. Δηλαδή, με το πρόσχημα και αυτό το δίπολο ότι εγώ ενάντια στους εθνικιστές της Λεπέν και τα λοιπά και συμπτύχθηκαν όλες τις δυνάμεις, ουσιαστικά ενισχύθηκε ένας μηχανισμός που δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτή είναι η μοναδική λύση. Αλλά από κάτω όμως το καζάνι σιγόβραζε. Και όταν είδαν λοιπόν ότι οι επιλογές οικονομικές, κυρίως με τις αυξήσεις στα καύσιμα και τους λιγότερους φόρους στους πλούσιους και στις εταιρείες, ο κόσμος κατάλαβε λοιπόν ότι εδώ το πράγμα κάτι διαφορετικό γίνεται. Και επειδή οι μεγάλες χώρες έχουν και μια ιστορική παράδοση και επαναστάσεων και κινητοποιήσεων, και βέβαια τώρα και με τεχνολογία ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα, βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε τον περασμένο μήνα, που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Κύριε Μίτσιο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε πολύ μεγάλη μανία στις κινητοποιήσεις, είδαμε μια τάση μεγάλης καταστροφής, δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για μια απλή βαλβίδα κοινωνικής αποσυμπίεσης η οποία άνοιξε και τέλος πάντων ως χύτρα άφησε μέρος του ατμού και της ορχής να φύγει. Όσο περνούσαν οι μέρες βλέπαμε όλο και εντονότερες κινητοποιήσεις. Τελικώς τι περιθώριο αφήνει αυτό στον Εμμανουέλ Μακρόν, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και ο ίδιος έτοιμος να προβεί σε πραγματικά μεγάλες κοινωνικές παροχές προκειμένου να υπάρξει μια αποσυμπίεση της πολύ δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει σε όλη τη χώρα? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Εμφανίστηκε ως ένα παιδί θαύμα, εξελέγει στα 39 του 40 χρόνια πρόεδρος της Γαλλίας, με μία μόνο εμπειρία που ήταν στην κυβέρνηση του Ολάντ. Και στη συνέχεια ένα παιδί θαύμα, άνθρωπος που η όλη του εργασιακή μπέρα ήταν στην τράπεζα το Ρότσιλντ νομίζω, ή γενικά στο τραπεζιτικό κατεστημένο της Γαλλίας. Αυτό σε συνδυασμό με τη σύνθεση πολλών δυνάμεων που μπήκαν στο παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι οδηγοί που ξεκίνησαν για τις μετακινήσεις τους, για το πρόβλημα με τα καύσιμα και τις τιμές, ενσωματώθηκαν ένα σωρό άλλα παράπονα και οργή και αγανάκτηση, μπήκε μέσα στο παιχνίδι της κοινωνικής ανισότητας, αιτήματα για δικαιοσύνη, και βέβαια αυτό που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, αμφισβητούν το status quo, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιους είναι τελικά, για το συμφέρον των λαών ή των μεγάλων επιχειρήσεων και το λόμπι των Βρυξελών και μιας γραφειοκρατίας, και θα δούμε αργότερα. Είδατε, μπήκε στο παιχνίδι και η Αμερική. Η Γερμανία δεν έχει μιλήσει ακόμη, δεν έχουν μιλήσει άλλες χώρες. Μπήκε ο Σαλβίνι στο παιχνίδι. Άρα φοβούμαι ότι αυτό θα είναι η απαρχή μιας νέας ευρύτερης ανακατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αφορμή να προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσο βλέπετε πιθανό τα κίτρινα γυλαίκα να εξαπλωθούν και σε άλλες χώρες. Και το λέω γιατί βλέπουμε πως μια πολύ μεγάλη οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία συνεισφέρει ένα σημαντικό ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ένωσης, βλέπουμε να βιώνει δομικά κοινωνικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές ακόμη χώρες στο πλαίσιο της Ένωσης. Αγανακτισμένοι πολίτες υπάρχουν σε πολλές χώρες. Πόσο τελικώς πιθανό βλέπετε το να εξαπλωθεί το κίνημα, αλλά και οι αντιδράσεις που το συνοδεύουν, οι δυναμικές κινητοποίησεις, τα σπασμένα μαγαζιά και όλα τα άλλα που το συνοδεύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
Η αρχή ήδη έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο που είχαμε κάτι παρόμοια δειλά φαινόμενα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Τέτοια κινήματα νομίζω ότι μπορεί να μην βγουν άμεσα στον δρόμο, αλλά μπορεί να εκφραστούν από κυβερνήσεις όπως η κυβέρνηση Ιταλίας, η Ουγγαρία και άλλες χώρες, οι οποίες αντιτίθενται κατευθείαν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο που βλέπουν τους λαούς και τα έθνη όσον αφορά, είδατε τώρα, για 0,5% απόκληση για το σύμφωνο σταθερότητος, ολόκληρη Ιταλία κάνουν διαπραγματεύσεις Ρώμης, Βρυξελών, διότι αν θα πλησιάσουν το στόχο, αν θα τον έχουν απόκληση στον προπολογισμό, και κάποια στιγμή αυτό θα θεί με σύγκρουση με τις πολιτικές της λιτότητας, της βρυκομικής αυστηρής πειθαρχίας, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αμφισβητηθεί και η Γερμανική Επιτροπή σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι πιστεύουν δηλαδή πολλοί λαοί και πολλά κράτη ότι επιχειρείται. Σκεφτείτε ότι αύριο βράδυ, αν δεν καταφέρει η ΜΕΗ να περάσει τη συμφωνία, θα έχουμε μια Βρετανία σε κατάσταση πολιτικού χάους. Αν την περάσει, μπορούμε να δούμε και άλλες χώρες να ζητούν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή. Η Ιταλία αρχίζει να αμφισβητεί άμεσα τις πολιτικές των Βρυξελών και το αποκορύφωμα είναι ότι έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο. Σκεφτείτε λοιπόν, οι επόμενοι 3-4 μήνες θα είναι μήνες ζυμώσεων, μήνες πολιτικού αναβρασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα είναι ανοιχτά. Περνάτε στο επόμενο θέμα και σας ευχαριστώ γι' αυτό, κύριε Μίτσιο. Σε ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και εμείς την πρώτη φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά και είχε να κάνει με τα βήματα για τον Brexit, βήματα τα οποία καθορίστηκαν γρήγορα, προχώρησαν γρήγορα. Υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές ότι αύριο περιμένουμε την ψηφοφορία για το μέλλον του Brexit. Μια ψηφοφορία την οποία η Τερέσα Μέι χαρακτήρισε ως επιτακτική. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει, θα προχωρήσει κανονικά, γιατί υπήρξαν δημοσίευματα που έλεγαν ότι μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες να αναβάλει την ψηφοφορία, να διεκδικήσει καλύτερους όρους και να την επαναφέρει. Τελικώς φαίνεται πως έχει διαμορφωθεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Κύριε Μίτσιο, τι μελιγενέστε με τη Βρετανία? Αντιλαμβάνομαι ότι ζητάω πρόβλεψη, ενώ τα γεγονότα θα τρέξουν και από αύριο. Ωστόσο, είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή. Νομίζω θα επαναλάβω αυτά που είπαμε και πριν μια εβδομάδα, πότε ήταν, που ήμουν στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση του βιβλίου και με φιλοξενήσατε στο κανάλι, που ήταν η μέρα που τέλειωνε τη διαπραγμάτευση η ΜΕΙ και έφευγε από τις Βρυξέλλες για να επιστρέψει στο Λονδίνο. Και αυτό που σας είπα, ότι αυτή είναι τόσο ετεροβαρή η συμφωνία, που νομίζω ότι δεν θα περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διατηρούνται δηλαδή και πολλές ρυθμίσεις όσον αφορά τη συνεργασία, το εμπόριο μεταξύ κρατών, που δεν θα τη δεσμεύουν την Μεγάλη Βρετανία, δεν μπορεί να κάνει με άλλες χώρες εύκολες και απευθείας εμπορικές συμφωνίες. Το δεύτερο είναι ότι το 30% των προϊόντων για τη λειτουργία της Βρετανικής οικονομίας και της χώρας πρέπει να εισαχθεί. Αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό είδατε, είπε προχθές η Μέρκελ ότι φέρτε για 6 μήνες από θέματα τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και όλα αυτά, μέχρι να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Αλλά νομίζω το πιο σύνθετο κομμάτι έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα μέσα στην Αγγλία. Είναι οι εργατικοί, είναι μέσα στο ίδιο κόμμα της ΜΕΗ που φύγανε πάρα πολλοί υπουργοί, οι γνωμοδοτήσεις που δώσανε και ο οικονομικός σύμβουλος του Βρετανικού κράτους και οι σύμβουλοι μόλις είδαν τη συμφωνία, και όλο αυτό που φάνηκε ότι κατά κάποιο τρόπο την έχουν κατηγορήσει ότι προσπαθεί να πλασάρει στον Βρετανικό λαό και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μια συμφωνία που έγινε στις Βρυξέλλες εις βάρος της Αγγλίας. Αυτό δεν θα το δεχθεί το Βρετανικό καθεστημένο ούτε ο Βρετανικός λαός. Δηλαδή θα φτάσουν σε σημείο όπως ήταν με εμάς, θυμάστε, για το δημοψήφισμα. Όλοι λέγανε ναι στην Ευρώπη, ναι και τα λοιπά, και στο τέλος ο κόσμος 65% 66, με 30 πόσο ήταν στο δημοψήφισμα. Και εκείνο το κομβικό σημείο. Θα παραιτηθεί η ΜΕΗ, θα έχουμε εκλογές ξανά στην Μεγάλη Βρετανία, θα φύγει άτακτα ή δεν θα γίνει τίποτα και θα παραμείνει. Και δεν έχει αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι αντίστοιχο, και είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε ενός τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση και χώρα προς αποχώρηση. Και σε συνδυασμό που και η Γερμανία άλλαξε κυβέρνηση, το Χριστιανικό Κόμμα, η Μέρκελ έχει υποτίθεται 2 χρόνια, είναι όλα τόσο ρευστά και τόσα όχι πολύ δυναμικά, όχι στιβαρά.